Η διάσκεψη αποτελεί επιχείρηση χειραγώγηση τη δίκαια αγανάκτηση των εργαζομένων, των νέων σε όλα τα κράτη—μέλη, αλλά και ξεπλήματο τη αντιλαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, του διαχρονικού αντιπάλου των εργατικών συμφερόντων. Ανεξάρτητα από το εάν θα σηματοδοτήσει ή όχι αλλαγέ στι ευρωσυνθήκε, δεν μπορεί να κρύψει τι μεγάλε αντιθέσει στο εσωτερικό τη Ένωση. Οι προτάσει τη επιδιώκουν να θωρακίσουν το αντιλαϊκό ευρωενωσιακό οικοδόμημα, πριμοδοτούν τα λεγόμενα ευρωκόμματα θέτουν απαράδεκτα εκλογικά όρια, αλλοιώνοντα τα εκλογικά αποτελέσματα, θεσμοθετούν επιστολικέ διαδικτυακέ εκλογικέ διαδικασίε, κλιμακώνουν την παραχάραξη τη 9η Μάη, μετατρέποντα τη μέρα τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, εκτό από δίθεν μέρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ενιαία ημέρα διεξαγωγή ευρωεκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται. Μόνο πιο αντιλαϊκή μπορεί να γίνει. Το μέλλον των λαών, επομένω, δεν χτίζεται με ψευδεπίγραφε διασκέψει στο ναρκοθετημένο έδαφο εξυπηρέτηση τη καπιταλιστική κερδοφορία, αλλά με ισχυροποίηση της πάλης σε κάθε χώρα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια των λαών, για τη συνεργασία των λαών, για την οικοδόμηση αμοιβαία αποφελών σχέσεων.